θα είναι την ανάγκη να συζητήσουμε με τις φορείς της πόλης θέματα που αφορούν την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, θέματα που διασκεπίζονται εκ των πραγμάτων με την προοπτική της πόλης και επομένως κρίναμε ότι δεν μπορούμε να αποφασίσουμε για όλα αυτά μόνοι μας. Ζητάμε λοιπόν όμως σήμερα να ξεκινήσει ένας διάλογος που αφορά το λιμάνι, τα αεροδρόμια, τα μεγάλα κίνητα, το κέντρο της πόλης, την ατομική πλευρά, κάποια στρατόπεδα. Για όλα αυτά θα ανοίξει σήμερα η συζήτηση, δεν θα τελειώσει προφανώς, θα συνεχιστεί. Το θέμα της επί της ουσίας είναι ποια είναι η αναπτυξιακή προοπτική της Θεσσαλονίκης και πώς μπορεί να βοηθήσει το ΤΑΙΠΕΔ από τη δική του σκοπιά στη διαδικασία αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που έχουν μεταφερθεί στο χώρο του Κυριακού. ΤΑΙΠΕΔ και το νέο ταμείο που θα δημιουργηθεί σε λίγο. Αυτό είναι το αντικείμενο της συζήτησης και θα σας παρακαλούσα να παραμείνετε στη συζήτηση για να μπορέσετε να αποκτήσετε μια εικόνα ολοκληρωμένη. Πιστεύετε ότι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα προσελκύσει υπερηπτέρες? Θεωρώ ότι με την επομένη της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης θα γυρίσει σε σελίδα για την ελληνική οικονομία. Εγώ διαπιστώνω καθημερινά ότι υπάρχει πολύ έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Υπάρχει και αναμονή βεβαίως για την αξιολόγηση. Όμως από την εμπειρία μου θέλω να βεβαιώσω ότι θα μπούμε σε μια περίοδο αμέσως μετά όπου το στοιχείο της ανάπτυξης θα έρθει σε πρώτο πλάνο. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, το βλέπουμε στο λιμάνι, το βλέπουμε πάρα πολύ έντονο αυτό, αλλά θα το δούμε και στις όλους τους υπόλοιπους τομείς. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Ένα σχόλιο για τι συνειδητοποιήσει που είχαμε από του Ευρωπαίου. Νομίζω ότι ο καθένα έχει δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του. Εγώ το ζήτησα να πάρω μέρο τη συζήτηση. Σα ευχαριστώ.